για τιμωρητική πολιτική σε βάρος μιας μερίδας εργαζομένων στον τομέα της υγείας που για δικούς της λόγους δεν έχει εμβολιαστεί, κάνουν λόγο οι υγειονομικοί των Χανίων που έχουν τεθεί σε αναστολή. Με τις αντοχές τους να έχουν πια εξαντληθεί, επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν στείνοντας συμβολικά σκηνές έξω από το Γενικό Νοσοκομείο. Με μηδέν εισόδημα και υπό το φάσμα όχι της φτώχειας πλέον, όχι το ότι δεν μπορώ να εξυπηρετήσω τις υποχρεώσεις μου, βρίσκονται υπό το φάσμα της πείνας. Δηλαδή, ή πρέπει κάποιος να ξεπεράσει το φόβο ότι να πάει να κάνει το εμβόλιο με άλλο φόβο, ή θα πρέπει να μείνει εδώ που είμαστε εμείς, στις σκηνές. Συνολικά 108 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χανίων, σε κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ έχουν οδηγηθεί σε αναστολή των καθηκόντων τους. Είναι ένα καθεστώς εργασίας πρωτόγνωρο, τόσο πρωτόγνωρο όσο είναι και η πανδημία. Αναστολή θα πει ότι δεν εξελισσόμεσα βαθμολογικά, θα πει ότι δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασίας ως συντάξιμος χρόνος, θα πει ότι δεν λαμβάνουμε μισθό, θα πει ότι δεν έχουμε ασφάλεια. Οι υγειονομικοί καταγγέλουν πως βρίσκονται αφενός χωρίς δουλειά και αφετέρου σε ένα ιδιότυπο περιορισμό, αφού δεν έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε άλλο τομέα. Είμαστε 3 μήνες απλήρωτοι, με 0 μισθό. Δεν μπορούμε να μπούμε στον ΑΕΔ, δεν μπορούμε να μπούμε στο Ταμείο Ανεργίας, δεν μπορούμε να δουλέψουμε πουθενά γιατί δεν μπορούμε να κολλήσουμε ένσημα πουθενά. Δεν μας αφήνει, είμαστε εγκλωβισμένοι. Όλοι εμείς ζητάμε να κάνουμε 2 rapid test ή PCR. Όπως κάναμε και μέχρι 31 Οκτώβου και να επιστρέψουμε άμεσα στις δουλειές μας. Την κινητοποίηση των υγειονομικών στηρίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΣΥ του Νοσοκομείου Χανίων.